Σήμερα ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος γιορτάζει την Ανάσταση του Χριστού. Δεν είναι τυχαία τα γεγονότα τα οποία γιορτάζουμε στην Εκκλησία και δεν αφορούν μόνο εμάς τους χριστιανούς, αφορούν ολόκληρο τον κόσμο, ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Χριστός ήρθε για να σωθεί συνολικά ολόκληρος ο κόσμος. Συνηθίσαμε να λέμε αυτήν τη λέξη «να σωθεί». Τι εννοείμα όμως και τι περιεχόμενο έχει? Έχει τον εξής λόγο: ο ερχομός του Χριστού, το πάθος του, η σταύρωσή του, η ταφή του και η ανάστασή του. Να σωθεί ο άνθρωπος και το σώμα του και η ψυχή του από το φόβο της ζωής, από το φόβο του θανάτου και από τη φθορά του Άδη. Αυτά τα πράγματα είναι που έφερε στη ζωή μας ο Χριστός. Αποδεικνύονται μέσω της πίστεως. Ο άνθρωπος που πιστεύει πείθεται για αυτά. Αυτός που περιμένει να πιστεί για να πιστέψει δεν θα πιστεί ποτέ. Επειδή αυτός ήταν και ο λόγος του Χριστού, «Χαράς αυτούς», είπε, «που θα με πιστέψουν χωρίς να με δουν». Εάν πιστέψουμε στο Χριστό σημαίνει ότι τον εμπιστευόμαστε. Δηλαδή εμπιστευόμαστε τα χέρια του ότι καθορίζουν τη ζωή μας και τα χέρια του είναι χέρια καλά. Διαφορετικά ο άνθρωπος είναι μόνος του. Είναι τραγικά παντέρημος. Είναι αυτό που τρώει, όπως λέει ένας κλάδος της φιλοσοφίας. Και στο τέλος, όποιος και να είναι, όσο μεγάλος και ισχυρός κι αν είναι, θα γνωρίσει την κρύα ατμόσφαιρα ενός τάφου. Ο Χριστός έρχεται για να λυτρώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά αυτής της ζωής και να μας κάνει να χαιρόμαστε τη ζωή μας ακόμα και με τις δυσκολίες της, ακόμα και με τις αρρώστιες της, ακόμα και με τα δάκρυα πόνου τα οποία βγάζει κάποια στιγμή η ψυχή μας. Να χαιρόμαστε τη ζωή μας ακόμα και με τέτοιες δυσκολίες και στο τέλος, χωρίς φόβο, να περάσουμε σε αυτό που είναι για την Εκκλησία η 8η μέρα, δηλαδή μετά το θάνατο. Τα μετά το θάνατο τρομάζουν τους σημερινούς ανθρώπους. Μάλλον να το πω καλύτερα, τους σημερινούς ανθρώπους τους τρομάζουν και τα μετά τη γένα. Δεν αποφασίζουν εύκολα να δημιουργήσουν ζωή γιατί φοβούνται τη ζωή. Ο Χριστός επιμένει: «Εγώ νίκησα τον κόσμο και τη ζωή αυτή για χάρη σας και σας τη δίνω να τη ζήσετε με χαρά και ομορφιά». Και ο θάνατος είναι πια ένας απλός ύπνος. Γι' αυτό και τα νεκροταφεία η Εκκλησία τα ονομάζει κημητήρια. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, Χριστός Ανέστη. Και το Χριστός Ανέστη δεν είναι μόνο μια ευχή, είναι μια κραυγαλαία αναζήτηση της ψυχής μας, μια επιδίωξη της ψυχής μας που θέλει να ζήσει, θέλει να ζήσει όμορφα και ειρηνικά και δεν θέλει να πεθάνει ποτέ.